Ψηλέ, πάρε και τι ψάχνετε, ρε. Να δει ο κόσμος το δίκτυο, εγώ. Και δεν κάθεστε. Ωραία πράγματα, να συνταρτήσετε σήμερα. Έλα, ρε, μήκες. Είσαι τέλειος. Είσαι τέλειος, Σίκα! Να είσαι καλά, ρε. Καλή ξεκούραση, παιδιά. Και συνεχίζουμε, παιδιά. Από εδώ, εδώ είναι παλιά 5-6-7 και αυτή θα πάει τροποτινά τα σκαλοπατάκια της, έτσι. Όλες αυτές εδώ οι θύρες, ο τομέας, ξέρω εγώ, θα φάει σκαλοπατάκια. Η αναβαθμία από εδώ, δηλαδή η εύδρομος, την βρίσκουμε όπως την βρήκαμε και το Σάββατο. Πολύ βροχή, ρε παιδιά, το Σάββατο. Δεν ξέρω αν πέρασε στην οθόνη σας, όταν κατακλυσμία έπεφτε στο κεφάλι μου η βροχή και εγώ μουρλός συνέχιζα την κινηματογράφηση. Δεν πειράζει. Ειδικών συνθήκων, ο Πάπα Ρένα, μαύρο χρώμα. Γεια σας και από μένα. Να είστε όλοι καλά. Καλό τρίμερο, αδέλφια. Υγεία, υγεία, υγεία. Μαύρο. Και στη μέση και πάνω έχει μείνει γκρι. Τα πέντε κλονάρια αυτά εδώ. Χώρο σε θέσεις πάρκινγκ. Εδώ. Ωραία. Και με την σηματοδότηση της μίας εκ των δύο, θα δούμε. Δεν ξέρω πώς θα μπουν, μπορεί να μπουν και τρεις. Σηματοδοτήσεις και διαφήμισης του ΟΠΑΠ. Γεια σας, κόρη μου, γεια σου. Εδώ θα είναι άλλη μία, όπως καταλαβαίνουμε. Την έχουν περιποιηθεί λίγο. Τι βλέπετε, την ομορφιά. Μια τσαχπινιά καινούρια έξω από το γήπεδο. Στο γάμα και δει στο τμήμα των επισήμων. Πιστεύω αυτό το σήμα, το βρες στη θέση σου, θα παίζει σε όλο το γήπεδο έξωθεν. Δίκινε χορο σέτι, όπως πάμε στα θέατρα, θα κάτσεις εδώ, θα κάτσεις εκεί. Ταξιθέτρι, έτσι. Ωραία. Κι άλλες κόσμες από εδώ πέρα, κι άλλες κόσμες από εκεί πέρα. Έρχεται ο κόσμος, πας και βρήκα μια τρυπούλα να μπει. Τρυπούλα σας επαναλαμβάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει, παιδιά. Πουθενά. Μόνο με άδεια από τα μεγάλα στελέχη. Κι άμα. Ο χώρος εδώ πέρα έξω από το μείον ένα υπόγειο που διαμορφώνεται ψήλο ανωδικά. Έτσι φαίνεται ότι υπάρχει μια ρίση προς τα πάνω και προς τα κάτω, ανηφοροκατηφόρα. Εδώ το βλέπουμε συνέχεια. Μέσα δεν βλέπω κινήσεις φορτηγών για την ανάπλαση του χώματος που θα περιμένουμε να πέσει κι άλλο λίπασμα, αναμόχλευση μετά του λιπάσματος με την άμμο θαλάσσης, να γίνει ένα και το αυτό σώμα, έτσι ώστε να όταν 18 του μήνα φυτέψουμε το χώμα, το σπόρο του χορταριού, αυτό να έχει τις καλές ρίσεις και την καλή απορροφικότητα, έτσι ώστε να είναι πάντα στεγνό. Μαντρωμένα όλα τα συστήματα, από εδώ και από εκεί και από παραπέρα. Ωραία, αγάπη μου. Ήρθατε να δείτε το γήπεδο. Yeah. Αγάπη μου, τι τάξη πάτε. Yeah. Δευτέρα γυμνασίου εσύ και πρώτη γυμνασίου εσύ. Yeah. Καλή πρόοδο, αγάπη μου, καλή πρόοδο. Σε ποιο σχολείο. Εγώ στο πρώτο, εδώ πέρα. Φιλαδέλφια. Ναι. Και εσύ. Αδελφάκια είστε. Να πάρω πάλι μια παιδιά. Την πρώτη τελευταία μαρκίζα του γηπέδου. Είναι αυτή και άλλη μία. Να δούμε η τελευταία τι θα έχει. Και από εδώ είναι το σύστημα ο Πάπα Ρένα με τα τεράστια σήματα της ΑΕΚ και το ανθρωπάκι, τον Πέτρο, τον Μάνταλο, κατ' εμέ. Γεια σου Γιώργο Πασά στη Ρόδο.
σιδέρωμα, να πέσει το πετό, να γίνει το πλάτωμα και από πάνω τα σκαλοπάτια. Αυτό δεν το είχα δει το Σάββατο ή μπορεί να το είχα δει και να μην το αποστήθησα. Ωραία, βλέπω ότι βγαίνει από εκεί ο χώρος, έχει ανοίξει ευτυχώς, γιατί παιδιά από εδώ είναι δύσκολα τα πατήματα, έχει πολλές πρόκες και επειδή δεν φοράω τα άρβυλα τώρα μου μπει καμιά μέσα και θέλουμε αντιτετανικούς. Θέλω να δείξω γιατί και εγώ το αναρωτιέμαι αν μέσα εδώ υπάρχει πετό στο τελευταίο μάτι του Βόρειου Γάμα. Ναι, υπάρχει. Άρα θα βγουν τα καλούπια και θα εμφανιστεί. Εδώ μια στήλη με λουλουδάκια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι. Συγχωρέστε με αν δεν το θυμάμαι. Μήπως ήταν από το περιστατικό το θλιβερό που ένας εργάτης έχασε τη ζωή του σε αυτό το σημείο. Δεν θυμάμαι πραγματικά παιδιά πότε έγινε αυτό. Λοιπόν, έγινε το 18 αλλά δεν θυμάμαι το πότε, μήνα. Και μπαίνω στα δυτικά του γηπέδου ακούγοντας μηχανήματα κοπής μετάλλου να δουλεύουν μέσα. Παρά το προχωρημένο της ώρας κοντεύει 4, εγώ θα περιμένω να την εντρώνεση σε εισαγωγικά τόσο των στεμάτων των αητών μας όσο και την τοποθέτηση των γαμψών ηχιών που θα κουμπάνε το ντρούλο και φυσικά την τοποθέτηση του σταυρού μας πάνω από το ντρούλο. Τι να ξεκάσω από όσα πέρασα και δεν θα ξεκάσουμε ποτέ. Δύο μαρκίζες στα δυτικά οι οποίες πολλά μας λένε και πολλά μας θυμίζουν στους παλαιότερους και μεγαλύτερους σαν και εμένα σε ηλικία. Καλό να τα μαθαίνει και η νεολαία μας, η κάσος μας τώρα. Καλό να τα μαθαίνει και η νεολαία από πού προερχόμαστε, όχι μόνο σαν αεξίδες, αλλά και σαν έθνος, έτσι. Γιατί αναμοχλεύτηκε με το παλιό ελληνικό λαό το 22, τουλάχιστον και ένα 20 με 25% 30% από ανθρώπους που ζούσαν στα παράλια της Μικράς Ασίας. Μην νομίζετε ότι η Ελλάδα το 1922 ήταν καμιά χώρα πολλών εκατομμυρίων. Έτσι, με τους Βαλκανικούς πολέμους 12-13 που πήραμε τις περιοχές ήταν στο καπάκι 9 χρόνια μετά που σωρεύτηκε στην Ελλάδα μας, στη μεγάλη Ελλάδα μας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών ο προσφυγικός ελληνικός πληθυσμός από την Ανατολή, έτσι. Φτάνοντας στο Λάβαρο θα αποφωνήσω. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τη στήριξη για την αδελφή μου. Αυτό είναι το πρωτεύον. Το δευτερεύον για την προσπάθεια που κάνω με το κανάλι 5 χρόνια τώρα. Με την Εκκλησία την Αγιατριάδα μας. Πατέρα 93 και σήμερα. Αδέλφια εξίδες, σας ευχαριστώ από βάθος της καρδιάς για το θερμά σας λόγια για την αδελφή μου. Να έχετε την υγειά σας. Αυτό αξίζει στη ζωή. Να είμαστε υγιείς και όπου μπορούμε να κάνουμε το καλό. Δυτικά μουσεία, δυτικά τμήματα της Αγιατσοφιάς. Να είστε όλοι ευλογημένοι. Τίγκα ΑΕΚ! Να έχει κρότα γερά. Ήρθε η ώρα του καθαρισμού. Καθαρίζουμε τον ντρούλο.
έτσι ώστε σε λίγο να βγουν τα νύχια του Αϊτού. Σταμάτησε η αμοβολή και τώρα σιγά σιγά καθαρίζουμε τον τρούλο, έτσι ώστε αυτός να υποδεχτεί τα γαμψά νύχια του Αϊτού. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Καθαρισμός τρούλου τώρα, παιδιά. Πλάνα από την καφετέρια. Να γλιτώσουμε και λίγο ήλιο. Και πάνε με υδροβολή και όχι αμοβολή τώρα πλέον. Το τρούλο. Καθαρίζουμε το τρούλο. Σε αναμονή τοποθέτησης νυχιών. Και στεμάτων. Λέγε, 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 φάτσα. Όνομα. Mike. Όνομα, Άστινα. Ταξιάρχης. Ταξιάρχης και εσύ. Παναγιώτης. Παναγιώτης, τάξη πάτε λεπέδες μου. Α1. Γ1. Άρα δηλαδή εσείς πάτε πρώτη και τρίτη. Τα λέω καλά. Ναι. Θα πάμε το μεγαλύτερο. Για πες μου αγάπη μου, τι ομάδα είσαι. ΑΕΚ. Και τι βλέπεις στο γήπεδο. Σου αρέσει. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εσύ αγόρι μου. Μου αρέσει τόσο πολύ γιατί είναι το σπίτι μας. Τι είναι. Μου αρέσει τόσο πολύ ΑΕΚ, ναι, γιατί είναι το σπίτι μας. Παναγία μου. Τα έχεις μάθει τα παιδιά καλά. Για λέγε στο όνομα. Και τι βλέπεις. Γιώργα, τι βλέπεις εδώ. Τέλειο. Τέλειο, έτσι. Και η σύζυγος, η όμορφη. Μαρία. Μαρία μου, τι βλέπεις. Τέλειο. Τέλειο, έτσι. Ανυπομονούμε να μπούμε. Άιντε, 93 και σήμερα, παιδιά. Εννοείται αυτό. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Υγεία μόνο. Καλή πρόοδο, λεπέντες. Πείτε το δυνατά. Ένα. Περίμενε. Ένα, δύο, τρία. Αγάπες μου.